ένας γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε δίνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε που έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δίθεν για σκοπό, κι αυτές άλλο δε θέλανε, φορούσαν ηθικά καλλιωμένα γάτο παρά με κυλαρά. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βολεύε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός. Με τόση καρπερότητα άναχα μια σταλιά γεμίσαν τα ιδρύματα με βάσταρτα γάτια. Άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρπή, κι ό,τι γλυκάρο κάνει ζαν σ' αυτούς να χαθεί. Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό, το γάτο να τσακώσουνε σαν μούτρο αναρχικό. Βγήκε λοιπόν σε Γιάννη το χάπι εδώ τσουρμό, αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό κορμό. Αχ καημένε γάτο μου, την έχεις πια βαμμένη του έθνου στα λαγωνικά συνέχουνε στημένη, κι όπως το λέω έγινε, το πιάσανε το αλάνι. Τους είδε μαύρους, νόμισε με φίλους πως θα κάνει. Τώρα τι λέει κι οδύρεται, μαζεύεται του Άρη, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε τον στήσανε στον τοίχο, τα μάτια κάθος πέσανε στη στούφε και στον ήχο. Αν μια κορή έχετε, κρατήστε την αθώα, μπορεί ο γάτος να μύρθει, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος αρχοντάς και παρεξηγηθείτε, στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε.